θέλω να πω κάτι, το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται. Πρέπει να πούμε ότι μέρος των εσόδων από το Body Power διατίθονται για το φύλακα Άγγελο, για το σωματείο που έχουμε δημιουργήσει εγώ, εσύ και η Ράνια η Κωστάκη. Και να πούμε, αυτό είναι και μπράβο και προς τιμή σου, και αυτά τα πράγματα τέτοιες μέρες, μέρες αγάπης, πρέπει να λέγονται. Οπότε, εσύ αποφάσεις μέρος των εσόδων από τον Body Power να πάνε στο φύλακα Άγγελο, και λόγω ότι δεν έγινε η συναυλία η μεγάλη που είχαμε προγραμματίσει στη Θεσσαλονίκη για να γίνει μέσα στο δικαστικό μέγαρο ο χώρος υποδοχής και φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, εμείς πρέπει να πούμε ότι παρότι ότι δεν έγινε η συναυλία, το έργο προχωράει κανονικά και τον Απρίλιο θα είναι έτοιμο. Ναι, να πούμε πάνω σε αυτό, να πούμε από κοινού ότι έχει το μεγαλύτερο μέρος το ολοκληρωθεί, αλλά επειδή δεν θέλω να ακουγόμαστε σαν να ευλογούμε τα γέννη μας ή ο ένας με τον άλλον να λέμε μπράβο, ξέρουμε πολύ καλά. Ναι. Ξέρουμε σωστό. Πολύ καλά, και αυτό που θέλω να πω για να μάθει και ο κόσμος ως προς τον φύλακα Άγγελο και ναι. κατ' επέκταση για τον Body Power, ναι. είναι ότι ο φύλακας Άγγελος είναι ο κόσμος. Μπορεί εγώ, εσύ και η Ράνια να πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε ένα σωματείο έτσι ώστε να έχουμε πιο συγκεντρωμένες τις δυνάμεις μας και να έχει και μια άλλη βαρύτητα ένα σωματείο επίσημο, γιατί κάποια πράγματα απαιτούν την ανάλογη σοβαρότητα και απαιτούν ίσως και την ανάλογη έκταση πέρα από το προσωπικό σκεπτικό που έχει ο καθένας. Άρα, μέσα από αυτή τη δυνατότητα που δίνει, μάλλον η δυνατότητα αυτή που προσφέρεται μέσα από το φυλακάγγελο στον κόσμο να συμμετάσχει, γίνεται και με το Body Power. Δηλαδή, το Body Power, ναι, έχει κάποια έσοδα, ένα μέρος των εσόδων από το Body Power θα δοθεί στον φυλακάγγελο. Κατ' επέκταση στα κακοποιημένα παιδιά και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με παιδιά που στην πορεία θα πούμε όταν θα μας δοθεί ευκαιρία και όταν θα είναι ο σωστός ναι. χρόνος για να μιλήσουμε για αυτά. Αλλά θα γίνουν και άλλα πράγματα, γιατί δεν υφίσταται. Εγώ βγάζω το Body Power. Δεν υφίσταται. Το κρατάω στα χέρια μου, έτσι να το. Ναι, πριν πάμε στο Body Power, να πω ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται φύλακας Άγγελος και σωματείο χωρίς τη συμβολή του κόσμου. Η συναυλία την οποία είχαμε, τη συναυλία την οποία είχαμε 24 Τρίτου προγραμματίσει στη Θεσσαλονίκη και όπου θα μετατεθεί λόγω της κατάστασης και όλοι οι άλλοι σειρά πραγμάτων που έχουμε σκεφτεί και θα πραγματοποιήσουμε πρώτα ο Θεός, είναι πάντα με τη συμβολή του κόσμου. Στην ουσία, όλοι έχουν το δικαίωμα, είτε με τον οποιοδήποτε τρόπο θα δώσουμε στον κόσμο και θα γνωστοποιήσουμε, να είναι μέρος του φυλακάγγελου και να δώσουν και αυτοί τη μεγάλη συμβολή τους, την πολύ σημαντική συμβολή τους σε αυτά τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Όχι, θα έλεγα σε αυτή την παιδική ηλικία που βρίσκονται, που είναι η πιο κρίσιμη φάση όλων των ανθρώπων και εμείς το ξέρουμε και για αυτά τα παιδιά ξέρουν όλοι πόσο σημαντικό είναι, όπου είναι η περίοδος που φτιάχνονται οι βάσεις για τη ζωή τους, στην προσωπικότητά τους και κατ' επέκταση στο αύριό τους. Σωστά. Να σου πω κάτι. Να πούμε όμως ότι το έργο έχει ξεκινήσει. Να το ξαναπούμε αυτό. Ότι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και τον Απρίλιο ελπίζω τα πράγματα και μέχρι τέλος τον Απρίλιο, αρχές Μαΐου, συγγνώμη, Απρίλιο έχουμε τώρα, θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα, αρχές Μαΐου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες από τώρα, και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό έργο που θα βοηθηθούν πάρα πολλά παιδιά και πρέπει να ευχαριστήσω και σένα δημόσια και τη Ράνια, οι οποίοι αγκαλιάσαμε μια ιδέα που είχαμε και οι τρεις και την υλοποιήσαμε αμέσως. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σταθήκαμε ούτε σε διαδικαστικά, ούτε πώς θα γίνει, ούτε τι θα γίνει. Είπατε και οι δύο αμέσως, πάμε να το κάνουμε. Εγώ έχω, βέβαια θέλω να μου πεις σε λίγο, γιατί εγώ έχω τον Body Power στα χέρια μου. Θέλω να μου πεις σε λίγο και πώς θα το χρησιμοποιώ αυτό. Επίσης, ένα άλλο θέμα, επειδή βοηθάμε όσο μπορούμε την κοινωνία, ο καθένας από το δικό του πόστο, από το δικό του μετερίζει, να το πω. Πρέπει να πούμε και ότι σήμερα έχουμε ειδοποιηθεί, έχουμε ενημερωθεί μάλλον και πολλά site και ειδήσεις λένε ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά βίας
κακοποιημένων γυναικών λόγω ότι μένουν πάρα πολύ στο σπίτι και έχουμε πάρα πολύ αύξηση των περιστατικών βίας και δι κακοποιημένων γυναικών. Γιώργο, θέλω να μου πεις, και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πούμε μετά που παίρνουμε τηλέφωνο, αν μια γυναίκα υφίσταται βία σήμερα στο σπίτι της, τι θα της έλεγες αν θα σε άκουγε? Θα μιλήσω ως Γιώργος, αλλά και ως ένας από αυτούς που δημιούργησαν τον Φύλακα Άγγελο. Γιατί ο Φύλακας Άγγελος έχει αντικείμενο, βασικό αντικείμενο, την κακοποίηση. Σωστά, μπράβο. Και δεν ξεχωρίζουμε, δεν διαχωρίζουμε τα παιδιά από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η κακοποίηση είναι κακοποίηση. Ναι. Πριν πω τι θα τους έλεγα, θα πρέπει, μια και μας δίνεται ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε περισσότερο για το σωματείο. Ωραία, τέλεια. Να πούμε για το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Mm-hmm. Όπου βρεθήκαμε και είναι σύμμαχος του Σωματείου. Σωστά. Να πούμε για την εισαγγελία και την αιγίδα που μας έχει δώσει για τη συναυλία. Να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν δείξει τη διάθεσή τους εμπράκτος, αλλά όχι επίσημα ακόμα, να είναι σύμμαχοι στο Σωματείο. Και αυτό μας δίνει προσωπικά εμένα, αλλά ξέρω πολύ καλά τις απόψεις σου, απλά το λέω στον πληθυντικό και της Ράνιας. Μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και πάρα πολύ όρεξη να ασχοληθούμε και να κάνουμε όχι μία, αλλά πάρα πολλές συναυλίες και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Είτε σε πρώτη φάση βοηθάμε, θέλουμε να βοηθήσουμε και να δημιουργήσουμε αυτόν τον χώρο στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου είναι ο χώρος φιλοξενίας ανηλίκων. Εκεί θα εξετάζονται τα παιδιά, θα εξετάζεται η οποιαδήποτε περίπτωση κακοποίησης και ό,τι συνεπάγεται πίσω από αυτό. Εκεί θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επί της ουσίας, αλλά δεν θα είναι μόνο. Ανακοινώνω το επίσημα, ξέρεις τώρα, καλά κάνεις, ανακοινώνω κάποια πράγματα τα οποία είναι, πρέπει να υποθούν έστω και μέσα από αυτή την κατάσταση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε. Δεν είναι μόνο η χώρη φιλοξενίας ανηλίκων. Έτσι, μπράβο. Θα έχει να κάνει με όλες τις ηλικίες και αν πρέπει να πω κάτι στους ανθρώπους, στα παιδιά ή στις γυναίκες ή στους άντρες ή σε οποιονδήποτε κακοποιείται σεξουαλικά ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε περίπτωση, δίνοντας και δείχνοντας τον τρόπο, γιατί οπωσδήποτε μια κατάσταση κακοποίησης κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Σωστό. Δεν είμαστε εδώ για να εξαλείψουμε κάθε πρόβλημα, ούτε να εξαλείψουμε το πρόβλημα γενικά από την Ελλάδα της κακοποίησης. Απλά είμαστε εδώ για να πούμε ότι είμαστε κατά της κακοποίησης. Είμαστε εδώ να πούμε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα σωματείο που σίγουρα δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά έχει σκοπό να λύσει προβλήματα. Και ότι θα είμαστε σε θέση τους επόμενους μήνες, σχετικά άμεσα και το ξέρεις, να δείξουμε τον τρόπο που ένας άνθρωπος, ανεξαρτήτου ηλικίας, θα μας προσεγγίσει, θα μας πλησιάσει, θα επικοινωνήσει μαζί μας και εμείς με τον ανάλογο τρόπο θα κοιτάξουμε και θα σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα. Μπράβο. Και να πούμε ότι και σήμερα και από οποιαδήποτε δράση μας και έναν άνθρωπο να βοηθήσουμε, εγώ θέλω να το λέω πάντα αυτό, για μένα είναι κέρδος. Και ένα παιδί να βοηθήσουμε και μία γυναίκα να βοηθήσουμε και όσους μπορούς περισσότερο εμείς θα κάνουμε το, είναι κέρδος. Δηλαδή αυτό που σου είπα και στην αρχή πριν που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αν για σήμερα από το σημερινό live από σένα μία γυναίκα πάρει δύναμη και σπάσει τη σιωπή της και πάει και καταγγείλει τη βία που βιώνει στο σπίτι της, σου μιλάω πολύ ειλικρινά, για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος.
πολλές γυναίκες, εγώ γι' αυτό ξεκίνησα αυτό και σου έκανα αυτή την ερώτηση πριν, κακοποιούνται και φοβούνται να μιλήσουν. Σου λέει τι θα πει η κοινωνία, τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει η γειτόνισσα, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, γιατί να διαλύσω το σπίτι μου. Και κάθονται και υπομένονται οποιαδήποτε μορφή βίας. Και ειδικά τώρα που μένουμε σπίτι και επειδή δεν κυκλοφορούν και είναι όλοι μέσα στο σπίτι, υπομένουν βία, υφίστανται βία και καμία γυναίκα δεν καταγγέλνει. Και γι' αυτό έχουν ασκηθεί αυτά τα ποσοστά. Όπως και όλοι οι φορείς που είναι κατά της κακοποίησης, έτσι και εμείς θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση έως και να την εξαλείψουμε στο κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Ο λόγος που οδηγείται ένας άνθρωπος να ασκήσει βία, είτε είναι σε ένα παιδάκι, είτε είναι σε μια γυναίκα, είτε σε έναν άντρα, μπορεί να κρύβει από πίσω πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό κάνει το θέμα αυτό, το θέμα το συγκεκριμένο πάρα πολύ ευαίσθητο και σίγουρα πρέπει ο τρόπος και η επαφή, αλλά και ο τρόπος που θα βρεθούμε δίπλα στο κάθε άτομο αυτό να είναι τέτοιος, γιατί κάνω μια παρένθεση, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν προβλήματα που δεν λύνονται. Απλά όταν κάποια προβλήματα αντιμετωπίζονται από τους ανθρώπους που κακοποιούνται, το αντιμετωπίζουν μόνοι τους, ίσως να μην βρίσκονται σε αυτή τη θέση, είτε οι ίδιοι, οι ίδιες να μιλήσουν, είτε ο άνθρωπος ο οποίος ασκεί βία και πολλές φορές, ξέρεις, δεν το θέλει. Οφείλεται είτε στον αλκοολισμό, οφείλεται ίσως στην παιδεία του, οφείλεται σε μια κακή στιγμή, οφείλεται στο ότι μπορεί να έχει υποστεί ο ίδιος στο παρελθόν βία και να του βγαίνει στο χαρακτήρα του, γιατί είναι πάρα πολλοί λόγοι και οι ειδικοί είναι οι ψυχολόγοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστημονικά καταξιωμένοι για να μιλήσουν για αυτά. Εμείς δεν είμαστε σε τέτοια θέση να μιλήσουμε για αυτά. Είμαστε όμως με την θέληση αυτή να ενώσουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν τον τρόπο με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, έτσι ώστε είτε να το κάνουμε πιο μικρό, είτε να το εξαλείψουμε εντελώς. Οπωσδήποτε οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι έχουν περισσότερα εφόδια, όχι πάντα, αλλά τα παιδιά, λόγω και το ότι πέρα από το να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που ασκείται πάνω τους, η βία ας πούμε, έχουν και να μάθουν και άλλα πράγματα για τη ζωή και να μεγαλώσουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενήλικας σίγουρα έχει πολύ περισσότερα δεδομένα και πολύ περισσότερες δυνάμεις και πολύ περισσότερες αντοχές. Σωστό. Αλλά ένα παιδάκι, ένα παιδί των 5 ετών, των 8 ετών, των 10, των 12, που ακόμα μεγαλώνει, ακόμα αναπτύσσεται το σώμα του, ακόμα κάθε τι που βλέπει είναι πρώτη φορά, ναι, δεν βρίσκεται στην ίδια θέση. Και τα δύο είναι προβλήματα σημαντικά, με λίγο πιο έτσι ευαίσθητο θέμα των παιδιών. Mm-hmm. Να δώσουμε λίγο τα τηλέφωνα για τις γυναίκες που μένουν σπίτι και υφίστανται βία. Είναι το 15900, είναι γραμμή υποστήριξης και καταγγελίας. Αν δεν μπορούν οι γυναίκες αυτές να πάρουν τηλέφωνο γιατί θα ακουστούν, μπορούν να στείλουν SOS 15900 papakiisotita.gr. SOS 15900 παπάκι ισότητα λατινικά, έτσι όπως το ακούτε, μικρά.gr. Και σε κάθε περίπτωση μπορούμε να καλέσουμε και το 100 ή να πάμε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Με αφορμή συμπληρώνω το έγγραφο κωδικό εξόδου ότι πάω για ψώνια ή στο φαρμακοποιό και πάω στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και καταγγέλνω το περιστατικό. Επίσης πρέπει να πούμε ότι αν κάποιος γείτονας ακούσει σε ένα σπίτι ότι υπάρχει κακοποίηση, καλό θα ήταν να πάρει το 100 και να το καταγγείλει. Δεν αυτά σημαίνει ότι μένουμε σπίτι, σημαντικό είναι ότι μένουμε ασφαλείς στο σπίτι. Αυτή την πληροφόρηση την οποία προείπες, θα την κάνουμε ένα story μετά, έτσι ώστε να υπάρχει και σωστά μέσα από τα social media μας. Mm-hmm. Και κατ' επέκταση με το site του Φύλακα Άγγελου και τα social media του Φύλακα Άγγελου θα είμαστε κοντά. Να μπορέσουμε να πούμε και άλλα πράγματα και να έρθουμε σε επαφή ή να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι αυτοί με εμάς. Σωστά. Γιώργο, να πούμε ότι και σε λίγο καιρό, γιατί έχω πάρει και πολλά μηνύματα που ρωτάει ο κόσμος, γιατί το είπες πριν πάρα πολύ ωραία, ότι ο Φύλακας Άγγελος είναι ο κόσμος.
Εγώ, εσύ και η Ράνια και όλοι οι άλλοι. Είναι ο κόσμος για μένα, το είπες τέλεια πριν. Να πούμε ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε έτοιμο και το site του Φύλακα Άγγελου και τον τραπεζικό λογαριασμό που ο καθένας θα μπορέσει να καταθέσει είτε να βοηθήσει με οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο θέλει αυτός, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης θέλω να μου πεις εσύ τι όνειρα έχεις για το Φύλακα Άγγελο. Δεν μου την έχεις κάνει ποτέ την ερώτηση αυτή. Έτσι. Κοίτα, θυμάσαι πάρα πολύ καλά το παιδί στην παρουσίαση του βιβλίου μου στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Θες να πεις την ιστορία? Όχι, δεν θέλω να πω την ιστορία. Θέλω να πω μόνο ότι εφόσον μία παρουσίαση βιβλίου, που ήταν παρουσίαση βιβλίου, σίγουρα στο γραφείο και εκεί που μιλούσαμε ήσουν και εσύ που αντιπροσωπεύεις τον Δικηγορικό Σύλλογο και είχαμε βρεθεί σχετικά πρόσφατα με την παρουσίαση τότε, πιο πριν, και στο συνέδριο που ήταν κατά του Μπούλη. Mm-hmm. Εάν λοιπόν με αυτή την σειρά των πραγμάτων μία παρουσίαση βιβλίου γλίτωσε ένα παιδί, γιατί ξέρεις πολύ καλά την συνέχεια του πράγματος, από ένα παιδί 15 ετών που κακοποιούταν σεξουαλ... Κακοποιούταν, ναι. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτό. Καταφέραμε να γλιτώσουμε ένα παιδί. Για μένα δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει ο Φύλακας Άγγελος. Αυτό που θέλω εγώ να κάνω μαζί με σας φυσικά και τον κόσμο που θέλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και αυτή την ιδέα είναι να γλιτώσουμε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε. Είτε είναι μικρά παιδιά, είτε είναι μεγάλοι. Υπάρχουν, πιστεύω, στα 100 περιστατικά και τα 100 που θέλουν να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση και μειονεκτή που δεν θέλει να αλλάξει. Εμείς, μέσα από αυτή την, μέσα από αυτό το σωματείο και αυτή την ιδέα που έχουμε, θέλουμε να τους δώσουμε το κουράγιο, αν μου επιτρέπετε, και τη δύναμη να επικοινωνήσουν μαζί μας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κακοποιούνται επί σειρά ετών και δεν είναι εύκολο. Μπορεί να αισθάνονται ότι μπορεί να μαθευτεί, μπορεί να αισθάνεται φόβο. Κάποιοι άνθρωποι κακοποιούνται πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Οπότε υπάρχει όλο αυτό στο μυαλό τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικά μπορούμε, με απότερο σκοπό την επίλυση του προβλήματος και όχι να κατηγορήσουμε τον άνθρωπο που το κάνει ή απλά να πούμε αυτός είναι ο κακός και αυτή είναι η καλή. Έτσι. Δεν είμαστε αυτοί. Απλώς να βοηθήσουμε στον τερματισμό. Δεν είμαστε αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τον τρόπο να αξιολογήσουν την οποιαδήποτε κατάσταση. Εμείς θέλουμε να δώσουμε μέσα από το σωματείο και μέσα από τις ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε την δυνατότητα στον κόσμο να συμβάλλει, γιατί χώροι όπως αυτόν που δημιουργούμε στη Θεσσαλονίκη και ανάλογα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε απαιτούν έξοδα, και απ' την άλλη να δώσουμε τη δυνατότητα, μία ακόμα δυνατότητα, στον οποιοδήποτε κακοποιείται να επικοινωνήσει μαζί μας έτσι ώστε να βγει από το πρόβλημα. Ωραία. Άλλη μία ερώτηση θα σου κάνω. Να μου κάνεις άλλη μία ερώτηση. Να σου κάνω Γιώργο άλλη μία ερώτηση. Πίστευες ποτέ, γιατί είμαστε και τρεις επειδή είμαστε τελείως διαφορετικοί, και εγώ και εσύ και η Ράνια, ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε όπως έχουμε συνεργαστεί τόσο καλά μέχρι τώρα? Να πω για άλλη μια φορά ότι εγώ τη Ράνια δεν τη γνώριζα. Mm-hmm. Προσωπικά. Δεν τη γνώριζα προσωπικά και ότι γνωριστήκαμε διαμέσου εσένα. Εσύ που έχεις και μια φιλική σχέση μαζί της, ξέρεις πολύ, ήξερες από πριν τον τρόπο σκέψης της και την ευαισθησία της. Mm-hmm. Και να πούμε και ανοιχτά ότι όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο εγχείρημα, προσέχεις πάρα πολύ με ποιο θα το κάνεις. Ναι. Εγώ καλά έκανα και πίστεψα στην ιδέα που είχες να είναι και η Ράνια μαζί μας, γιατί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή της ως τώρα και γενικά πιστεύω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε με το σωματείο. Δεν Σωστά. Υπάρχει κανένας ο οποίος είναι λιγότερο ή περισσότερο φύλακας άγγελος σε εισαγωγικά. Είμαστε και τρεις, το ίδιο σωστό. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε και έχουμε είναι η κοινή ευαισθησία. Ναι. Δεν εσείς ένας δικηγόρος, εγώ κάνω διαφορετικά πράγματα, η Ράνια ραδιοφωνική παραγωγός. Δεν έχει να κάνει με το τι κάνουμε στις ζωές μας καθημερινά και τα επαγγέλματα τα οποία ακολουθούμε. Έχει να κάνει με την ευαισθησία που είναι κοινή και είναι το μόνο που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Όπως και ο κόσμος. Πολλοί κόσμος υπάρχει έξω εκεί που έχει αυτή την ευαισθησία και ευελπιστούμε να είναι μαζί μας και να γίνουμε όλοι ένα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε μπορούμε. Γιώργο, παίρνει η Ράνια στο άλλο τηλέφωνο. Ράνια. Α, είναι η Ράνια στην άλλη γραμμή, Γιώργο. Ναι, άργησε, πες της. Άργησες, Ράνια, πού είσαι. Συγγνώμη, λέω, έχω καθυστερήσει και κάνω τα τσουρέκια. Κάνει τα τσουρέκια, Γιώργο, η Ράνια. Μέρες που είναι, χρόνια πολλά, Ράνια. Χρόνια πολλά, Ράνια, έχεις και από τους δυο μας. Ράνια, με τα τσουρέκια έπεσε το τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε καλά, Ράνια, εσύ, είμαστε σε live και είπαμε... Ναι. Μου έχετε λήξει, το ξέρω. Με έχουν ειδοποιήσει, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Τώρα κι εγώ ετοιμάζομαι για να καθίσω λίγο να σας απολαύσω όσο προλαβαίνω. Όσο προλαβαίνει. Ράνια. Ορίστε. Μ' ακούς. Έκανα την εξής ερώτηση στο Γιώργο πριν. Θα την κάνω και σένα. Δεν σε ακούω καλά. Λέω, έκανα την εξής ερώτηση πριν στο Γιώργο. Θα την κάνω και σένα. Ναι. Ποιο είναι το όνειρό σου για το φύλακα άγγελο? Έκλεισε η γραμμή της, κάηκαν τα τσουρέκια. Ναι, νομίζω Ράνια. Ότι θα υπάρχει λίγο δυσκολία. Α, όχι, εδώ είναι Γιώργο, εδώ είναι. Δεν έχουν καεί τα τσουρέκια. Για λέγε, Ράνια. Τα ακούω, προσπαθώ να καταλάβω λίγο τι μου λέτε, γιατί δυστυχώς δεν έχω καλό. Ποιο είναι το όνειρό σου για το φύλακα άγγελο? Να είναι αυτό το μικρό, έτσι, χαριτωμένο ανθρωπάκι, πλασματάκι που κρύβουμε όλοι μέσα μας, να ευαισθητοποιήσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων και να μην νιώθει ποτέ μοναξιά, κανένας. Αναφέρεται, πιστεύω, στο λογότυπο του φύλακα. Στο λογότυπο. Που είναι το παιδάκι. Σύντομα, όταν θα είναι... κατάλληλη στιγμή θα δημοσιευτούν όλα αυτά. Ναι, η αλήθεια είναι Γιώργο. Ας ολοκληρώσει, Ράνια, γιατί... Ναι, Ράνια, μας ακούς? Προσπαθώ με... Μπράβο, Ράνια. Εντάξει, Ράνια Κωστάκη, προσπαθείς με δυσκολία να προσπαθήσεις να μας ακούσεις. Προσπαθώ, σας ακούω. Ωραία. Πες μου τι έχεις να ευχηθείς. Να ευχηθώ να έχουμε υγεία και να βγούμε μέσα από όλη αυτή την κατάσταση πιο σοφή. Ναι. Να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον εαυτό μας και να καταλάβουμε ότι αν δεν αγαπήσουμε, αν δεν φροντίσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε και δεν γίνεται να φροντίσουμε και να αγαπήσουμε και κανέναν άνθρωπο που βρίσκεται κοντά μας. Οπότε να γίνει λίγο περισσότερη δουλίτσα για εμάς αρχικά και στη συνέχεια να ρίχνουμε έτσι και τα βλέμματα και τις ματιές που πρέπει στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας και αυτοί που πραγματικά τις περισσότερες φορές έχουν ανάγκη mm-hmm. ουσιαστική είναι αυτοί οι οποίοι δεν μιλάνε. Αυτοί λοιπόν που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση ανάγκης και εκείνοι από την πλευρά τους ας κινητοποιηθούν και ας τολμήσουν να πούνε όλα όσα αισθάνονται, όλα όσα νιώθουν έτσι ώστε να είμαστε μαζί. Και όλοι μαζί να βοηθάμε ένας τον άλλον όσο περισσότερο γίνεται. Ράνια Κωστάκη, Γιώργο, κατάλαβες γιατί είναι πετυχημένη η ραδιοφωνική παραγωγή? Γιατί η φωνή της εμένα με έχει ανατριχιάσει ήδη. Κατάλαβες. Όσο την ξέρω και κάθε φορά τώρα που την ακούω από το τηλέφωνο, γι' αυτό είναι πετυχημένη. Ράνια, και μία τελευταία ερώτηση και θα σας αφήσουμε γιατί. Έλα, αγάπη μου. Και μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι ότι θαυμάζουμε και είναι πολύ σημαντικό να θαυμάζει ο ένας τον άλλον γιατί
και εσύ είσαι πολύ σπουδαίο στα μάτια μου και ο Γιώργος είναι πολύ σπουδαίο στα μάτια μου. Οπότε αυτό για μένα είναι ένα κίνητρο να συναναστρέφομαι με ανθρώπους που θαυμάζω για να μπορέσω να κάνω κι εγώ σπουδαία πράγματα ώστε να τα θαυμάζουν όλοι οι υπόλοιποι. Ράνια, πέρα τώρα με την κίνηση. Ευχαριστούμε. Γιατί πέρυσι τέτοια μέρα ήμασταν μαζί στη Σαντορίνη, Γιώργο, με τη Ράνια. Και φέτος είμαστε χώρια λόγω καραντίνας. Ράνια, και τελευταία ερώτηση. Πίστευες ποτέ ότι θα συνεργαστούμε εμείς οι τρεις τόσο άψογα? Εντάξει, τώρα το τόσο άψογα και εσύ μην είναι. Η αλήθεια είναι ότι... Όχι, μέσα αλήθεια. Πολύ την παρέα σας. Ναι. Υπολόγιζα και θεωρούσα ότι φέτος θα ήμασταν όλοι μαζί με κάποιο τρόπο. Εμείς τάσο μου το είχαμε κανονίσει, αλλά ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι με κάποιο τρόπο θα είχαμε έστω και μια-δυο μέρες και τον Γιώργο κοντά μας. Ποτέ δεν είναι αργά του χρόνου, θα γίνει όλο έτσι όπως το φανταζόμαστε. Είμαι σίγουρη. Αμήν. Ωραία. Ράνια, σε αγαπάμε πολύ. Καλή Ανάσταση. Μας λείπεις. Κάνε τα τσουρέκια. Ράνια Κωστάκη, θέλω να σου πω όμως ότι είσαι λίγο νοικοκύρευτη. Γιατί είναι 9 και 10, τα τσουρέκια έπρεπε να τα έχεις κάνει. Είσαι νοικοκύρευτη, γιατί είναι 9 και 10, τα τσουρέκια έπρεπε να τα έχεις κάνει από τη Μεγάλη Πέμπτη. Το ξέρω, αλλά δυστυχώς έκανα άλλα πράγματα εδώ που βρίσκομαι. Ναι. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Έγινε. Ελπίζω να μην σε προλάβει η Ανάσταση φουρνίζοντας τα τσουρέκια, Ράνια Κωστάκη. Όχι, ήδη έχουν μπει στο φούρνο. Εντάξει, σ' αγαπάμε και οι δύο. Ράνια, καλή Ανάσταση και από μένα. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει, όπως έχω πει, προφανώς αγαπάμε πολύ τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας και τους γονείς μας. Γι' αυτό λίγη ακόμα υπομονή, σφίξιμο στα δόντια και θα περάσει όλο αυτό γρήγορα. Φιλάκια, Ράνια, σ' αγαπάμε. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Και πολλά, να είστε καλά. Γεια. Ράνια, μας συγκίνησε η Ράνια. Μάλιστα. Και τα τσουρέκια στο πρόγραμμα. Και τα τσουρέκια όλα, είδες. Είναι παραδοσιακή η Ράνια. Γιώργο, πες μου λίγο και κάτι άλλο πριν ό,τι σε θες. Αφήσω. Ό,τι πριν θες, σε αφήσω. Γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ούτε τηλεμάρκετινγκ ούτε τίποτα. Για μένα αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή έχουμε τα έσοδα από το Body Power και πάμε να κάνουμε το πρώτο έργο, είναι αυτό εδώ πέρα το Body Power. Το έχω στα χέρια μου. Είναι στην αρχή όταν το άνοιξα, πρέπει να σου πω ότι το επεξεργάστηκα κανένα μισάωρο. Γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Αν μπει στο site, είναι απλό να καταλάβεις. Το ξέρω. Μπήκα μετά στο site λοιπόν. Και τα έμαθα όλα και ήδη έχω ξεκινήσει. Έχω τώρα δεύτερη μέρα και κάνω τις ασκήσεις. Λοιπόν, φάει όσο θέλεις αύριο και σήμερα και αύριο, γιατί από Δευτέρα έχουμε Body Power και θα τα κάψεις όλα. Θα τα κάψω όλα. Ξέρεις τι, να σε βάλω να μου δείξεις μια άσκηση. Όχι, όχι. Δεν θα ήθελα να κάνουμε παραμονή Ανάστασης. Εντάξει. Ασκήσεις. Ωραία, θα ανεβάσουμε τότε. Θα υποσχεθείς ότι όταν την άλλη εβδομάδα, πρώτο Θεός, θα είμαι στην Αθήνα. Γιατί θα κατέβω για δουλειά, όχι γιατί θα πάω τέτοιο. Θα κάνουμε μαζί μία άσκηση. Κοίταξε, αν έχει πάψει η απαγόρευση και καταφέρουμε να βρεθούμε, θα κάνουμε μία άσκηση. Ναι. Αλλά επειδή έχει πάρα πολλές ασκήσεις, είναι πάνω από. Δεν ξέρω, έχω μετρήσει πάνω από 300 ασκήσεις. Έχει πάρα πολλές ασκήσεις. Και ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται και σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο μπορεί να βρει και δικές του ασκήσεις. Υπάρχει τρόπος να αυτοσχεδιάσει, γιατί σίγουρα. Πάντως πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος λέει ότι θέλει να δει ασκήσεις από μένα, έτσι. Τρέμεντα, νο. Εντάξει, θα γίνει και αυτό. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά για το Σαββατοκύριακο να τα δούμε. Για το Σαββατοκύριακο. Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι στο μέλλον ο κόσμος διαβάζω τα μηνύματα ότι θέλουν να δουν ασκήσεις από μένα. Πρόσεξε, τι σου λέω. Έρχομαι δυναμικά. Να μας βάλεις σας προπρόσωπους, κοίτα. Ωραία. Γιώργο, σου λείπουν οι δικοί σου σκιάθο? Ναι, Τάσο, μου λείπουν οι δικοί μου σε σκιάθο. Το είπα σήμερα και δεν πιστεύω ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκεται χωρίς τους ανθρώπους που επιλέγει κάθε χρόνο να είναι μαζί. Μου λείψαν οι άνθρωποι, μου λείψαν το νησί μου, οι άνθρωποι μου σε σκιάθο, μου λείψαν το νησί μου, μου λείψαν τα έθιμα που έχουμε εκεί, όπως όλοι στα νησιά μας και στην επαρχία. Αφήσουμε ένα έθιμα από τη σκιάθο. Γιώργο, να το. Θα πω εγώ ένα από την Πελοπόννησο και θα πεις εσύ ένα από τη σκιάθο. Κοίταξε, στην επαρχία συνηθίζεται να είναι λίγο πιο έτσι,
ίσως να το πω με πιο πολλές μυρωδιές το Πάσχα. Το Πάσχα, σωστά. Ναι. Έθιμο. Εμείς φτιάχνουμε τα λεγόμενα βαρελότα. Α, ναι, γεια σου. Που είναι αυτοσχέδιοι, έτσι, εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ναι. Τώρα πια, εντάξει, ίσως οι νεότεροι το συνεχίζουν όπως βλέπω κάθε χρόνο, εμείς όχι πια. Αν και υπάρχουν και μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι που κάνουν κάποια και με το Χριστός Ανέστη υπάρχει οριοθετημένη από την οριοθετημένη. Μ' ακούς? Γιώργο, μ' ακούς? Τώρα έλα, σε ακούω. Το έθιμό μας είναι αυτό, με τα δυναμητάκια μας. Εσείς στην Πελοπόννησο... Τα δυναμητάκια και εμείς το δικό μου το... Άκου να δεις, τη Μεγάλη Παρασκευή, εμείς πιο πολλά δυναμητάκια έχουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, που κάνουμε την περιφορά του επιταφείου. Άντε. Και γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή ο κακός χαμός. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς, θυμάμαι στο χωριό μου, ότι έχει μία γέφυρα από εκεί που περνάει ο επιτάφιος. Και όλοι πηγαίναμε σε αυτή τη γέφυρα και οι περισσότεροι ρίχναμε όσο το δυνατόν περισσότερα δυναμητάκια την ώρα που θα περάσει ο επιτάφιος και οι ηλικιωμένοι και αυτά να φοβηθούν. Κοίταξε, εμείς δεν έχουμε Μεγάλη Παρασκευή τα δυναμητάκια, τα έχουμε την Ανάσταση, αλλά είναι απίστευτη στιγμή όπως όλοι στα νησιά μας, στα χωριά μας, ας πούμε, ναι. Μπορεί να ζούμε τέτοιες αντίστοιχες στιγμές. Για μένα είναι μαγικό το ότι λόγω και της περίοδου μυρίζει η ατμόσφαιρα άνοιξη. Και είναι ο κόσμος στην περιφορά του επιταφείου στο χωριό μέσα, στα μπαλκόνια, με κολόνια και λιβάνι που λιβανίζουν την ώρα που περνάει ο επιτάφιος από κάτω και ρίχνουν κολόνια. Αυτό είναι μαγικό σαν εικόνα. Δεν το... Ναι, είμαστε, είμαστε όλοι στα μέρη που αγαπάμε και να περάσουμε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας το Πάσχα και όχι όπως φέτος, γιατί φέτος είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναγίνει. Κανένας δεν θέλει να ξαναγίνει, αυτό το πράγμα. Ας είναι το τελευταίο. Γιώργο, με ρωτάνε ποιο είναι το αγαπημένο σου Πάσχα, ποιο ήταν μάλλον το αγαπημένο σου Πάσχα μέχρι τώρα. Το αγαπημένο μου Πάσχα, Ναι, αυτό που θυμάσαι. Για μένα είναι αγαπημένα τα Πάσχα, όλα που έκανα με την οικογένειά μου και περάσαμε πανομοιότυπα θα έλεγα, αλλά πολύ σημαντικά για μένα τις στιγμές αυτές. Την Ανάσταση, τον Εκκλησιασμό. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που έχεις ξεχωρίσει, ένα το που τραπέζι. Θυμάσαι, μάλλον, να μην πούμε αγαπημένο, να πούμε ένα που θυμάσαι. Όσο πιο πριν, που ήμασταν όλο και περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Τόσο καλύτερα. Πες μου λίγο και κάτι άλλο και δεν σε κουράζω. Τι ώρα πήγε το μεταξύ? Πήγε 9.30. Πρέπει να σε αφήσω γιατί ο κόσμος. Έχουμε ανάσταση σε λίγο. Έχουμε να ετοιμαστούμε. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Θα μείνουμε σπίτι, θα βάλουμε τηλεόραση, θα κάνουμε ανάσταση στην τηλεόραση. Θα κάνουμε ένα story αύριο για το 15.900 και για το SOS 15.900 πάκι ισότητα.gr. Όποια κακοποιημένη γυναίκα μπορεί να πάρει ένα στείλει email. Εγώ δεν θέλω να σε κουράσω άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω που σήμερα τα είπαμε παραμονή της Ανάστασης. Ναι, ήταν καλή η ιδέα σου. Ευχαριστώ, ήταν Γιώργο. Καλή ιδέα σου. Να σου ευχηθώ καλή Ανάσταση με υγεία, καλό Πάσχα. Να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, έστω και μόνοι μας. Να πούμε στον κόσμο και μόνοι μας έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Και μέρα είναι, θα περάσει. Υγεία να έχουμε και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα από τον κορονοϊό και αυτός ο φιάλτης που λέγεται κορονοϊός να περάσει όσο το δυνατόν συντομότερα γίνεται. Αμήν, ναι, να ευχηθώ και εγώ λοιπόν σε όσους μας παρακολουθούν και σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα αύριο. Εύχομαι πραγματικά να είναι με τους ανθρώπους που αγαπάνε και να περάσουν όμορφα. Χρειάζεται και το χαμόγελο, χρειάζεται και η παρέα αυτών των ανθρώπων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το να έχεις ανθρώπους. Και ανθρώπους που επιλέγεις εσύ πέρα από την οικογένειά σου. Ας είναι το τελευταίο Πάσχα που το περνάμε έτσι. Έτσι. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Και τις να περάσεις τέλεια. Με υγεία.
Φίλε Γιώργο, φύλακας άγγελος, ευχαριστώ. Γεια σας. Φιλιά, καλή Ανάσταση. Φίλια. Φιλιά σε όλους, καλή σας, Ανάσταση, καλό Πάσχα. Να περάσετε τέλεια με υγεία και του χρόνου να είμαστε όπου μπορούμε.